Αλλά στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης, Συνάξου και Μικρών Κυκλάδων Φιλοξενία, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαύρου. Καλό μεσημέρι σε όλη τη ραδιοφωνική κοινότητα του Aegean Voice. Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή πόσες τέτοιες εταιρείες να ξεκινήσω υπάρχουν για αυτό το θέμα? Ναι, η εταιρεία αυτή, η σημερινή ΓΕΑ, είχε ξεκινήσει από το 2003 ως, ήταν τρεις εταιρείες τότε, η Γράμμο, Ερατό και Απόλλων, οι οποίες ζητούσαν δικαιώματα πνευματικά και επανήλθαν το 2011 ενοποιημένες ως ΓΕΑ. Δεν ξέρουμε αν αύριο βγει και μια άλλη εταιρεία, σίγουρα είναι πιθανό σενάριο και αυτό να συμβεί. Όπως καταλαβαίνετε, η εταιρεία ΓΕΑ νομιμοποιείται να εισπράξει. Κανένας από μας, το σωματείο, δεν ισχυρίζεται ότι δεν νομιμοποιείται να εισπράξει. Η ένστασή μας είναι στο πόσα πρέπει να εισπράξει και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να αποδοθούν αναδρομικά από τους επαγγελματίες για τέτοιες υπηρεσίες. Αναδρομικά τι εννοούν δηλαδή ότι ζητούν? Δηλαδή έρχεται η εταιρεία αυτή, ας πούμε τώρα το 2017, και πάει πρώτη φορά σε μια επιχείρηση. Α, και ζητάει και όσα και χρόνια είναι ανοιχτή η επιχείρηση. Τόσα επί τόσο τόσο. Μάλιστα. Καταλάβατε, οπωσδήποτε έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στους υπολογισμούς του αντιτίμου. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, που δεν λειτουργούσαν, που λειτουργούν με άλλη διεύθυνση, που λειτουργούν με άλλη άδεια. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως καταλαβαίνετε. Να ρωτήσω κάτι, το αντίτιμο πώς υπολογίζεται? Υπάρχει κάποιος νόμος που το θέτει? Όχι, δεν υπάρχει εταιρεία... νόμος. Υπάρχει ένα τιμολόγιο που έχουν αυτοί, που βάσει αυτού, αλλά εδώ το θέμα με την εστίαση είναι ότι έχει υπογραφεί ένα σύμφωνο με την ΠΟΕΣΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Μάλιστα. Και πρέπει να εισπράττουν με βάση αυτό. Και με βάση τις... Δηλαδή με ειδικές τιμές, θέλετε να πείτε? Ναι, είναι μειωμένο το τιμολόγιο αυτό για τα μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά πρέπει να γίνεται και διαπραγμάτευση και να συνυπολογίζονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή ο τζίρος του καταστήματος, η εποχικότητά του, η άδειά του. Άρα λοιπόν ανάλογα με τις δυνατότητες του επαγγελματία, θέλετε να μας πείτε, και το εύρος της επιχείρησης γενικότερα. Ναι. Υπάρχουν ζητήματα γιατί ήδη έχουν... Αυτά πάνε ετήσια, κύριε Παπαδόπουλε. Ετήσια πάνε. Και όταν ένα κατάστημα σε τουριστική περιοχή όπως είναι η Νάξος και οι άλλες Κυκλάδες κλείνει το χειμώνα, τι γίνεται? Ναι, μα ακριβώς αυτό σας είπα, ότι είναι άλλο το εποχικό, άλλο το ετήσιο. Μάλιστα. Εδώ το θέμα είναι ότι ήδη έχουν κοινοποιηθεί γύρω σε 30 περίπου επαγγελματίες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που πρόκειται να δικαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στον Οκτώβρη, και γι' αυτό είναι και έτσι η συνάντηση αυτή τώρα, για να δούμε τι στάση θα κρατήσουμε όλοι από κοινού, και όπως καταλαβαίνετε και η στάση και το αποτέλεσμα της δίκης θα αποτελέσει δικασμένο για τους υπόλοιπους, γιατί αυτοί έτσι λειτουργούν, πιάνουν ας πούμε ενδεικτικά κάποιους, και μετά αυτό λειτουργεί για όλους. Βέβαια, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Άρα λοιπόν μπαίνετε πάλι σε περιπέτειες για αυτό το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Κυρία Μαύρου, δεν ησυχάζουμε ποτέ, τι λέτε τώρα εδώ? Έχουμε πάθει ανοσία από τους ελέγχους και από το κυνηγητό και από τις δικαστικές υποθέσεις και από τις αγωγές και τι λέτε τώρα. Θεωρήσατε υπερβολικό τον έλεγχο που έγινε το καλοκαίρι και από όσο ξέρω γινόταν και μέχρι πριν λίγες μέρες από κεντρικά, μάλιστα, κεντρικές υπηρεσίες? Κοιτάξτε, το υπερβολικό έχει να κάνει με... Γιατί κάποιοι επαγγελματίες, για παράδειγμα, λέγανε ότι είναι δυνατόν να προσπαθώ να βγάλω κι εγώ ένα ευρώ το καλοκαίρι και να είμαι στον έλεγχο επί μια μισή ώρα, και επειδή δεν είναι η μεγάλη επιχείρηση κάθε μία, έτσι, να μην μπορώ στην ουσία να δουλέψω.
Ναι, δεν, κοιτάξτε να δείτε, η ένσταση η δική μας δεν είναι με τη συχνότητα των ελέγχων. Mm. Είναι βέβαια η συχνότητα των ελέγχων σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι έρχεται ένα συνεργείο για να κάνει φορολογικό έλεγχο και θα πάει σε 9 μαγαζιά εστίασης και ίσως, πάει σε, ίσως να πάει σε μία επιχείρηση στις 10. Mm. Λοιπόν, η συχνότητα στην εστίαση, ναι, μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πολλές φορές ο έλεγχος, με την έννοια ότι βλέπουμε ένα κατάστημα το οποίο έχει μια αποδεδειγμένη, ας πούμε, ταμιακή ροή νόμιμη και mm. κοιτάμε να το πιάσουμε, δεν ξέρω τι, στην καραμέλα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτά είναι που μας ενοχλούν. Βέβαια το ότι, όπως καταλαβαίνετε, την ώρα της χμής υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό είναι ένα θέμα, με αυτό έχουμε να κάνουμε, όχι με τους ελέγχους, είμαστε ανοιχτοί στον έλεγχο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Το σωματείο της εστίασης νάξου και μικρών κυκλάδων, έχετε αποτιμήσει πώς θα πήγε σε αυτούς τους ελέγχους, με την έννοια ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, όπως είπατε και εσείς, ήταν οι περισσότεροι έλεγχοι που έγιναν σε αυτά τα καταστήματα. Δηλαδή, υπήρξαν, διαπιστώθηκαν... αρκετές παραβάσεις, λίγες, ελάχιστες. Κοιτάξτε να δείτε, παραβάσεις διαπιστώθηκαν αρκετές. Ναι. Ο κάθε επαγγελματίας προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να σταθεί. Αυτό είναι το θέμα του. Θεωρώ, κυρία Μαύρου, ότι κανένας δεν θέλει ούτε να φοροδιαφεύγει, γιατί θέλει να λειτουργεί, ούτε να υποκρύπτει κάτι. Αναγκάζεται πολλές φορές και λειτουργεί με έναν τρόπο που ίσως δεν είναι σύμφωνος με τα νόμιμα. Το θέμα όμως, το αποτέλεσμα είναι ότι δυστυχώς τα θύματα είναι οι επαγγελματίες, είτε όσο λειτουργούν, είτε όταν κλείσουν. Να ρωτήσω. Γιατί... κάτι. Λένε, ναι, πολλοί ότι με τόσο συχνούς ελέγχους και επειδή... από ό,τι ακούγεται και φημολογείται, και βέβαια αυτό το δείχνει λίγος πολύ και η πράξη, δηλαδή τα αποτελέσματα των ελέγχων, ότι κάποιοι ίσως δεν ήταν απολύτως νόμιμοι όσον αφορά την τήρηση της έκδοσης αποδείξεων, που είναι το κυριότερο θέμα μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω. Λένε πολλοί ότι μετά από... το ότι γνώριζαν, ειδικά στα μικρά νησιά, ότι γίνονταν οι έλεγχοι. Αυτό είναι γνωστό έτσι πια. Ναι. Και επειδή βεβαίως χτυπούσαν σχεδόν όλα τα όσα σέρβιραν κλπ. Ότι, ναι, πάρα πολλοί θα αναγκαστούν να κλείσουν ή δεν θα ανταπεξέλθουν με τους φόρους, που αν βάλουμε τον ένα μετά τον άλλο, φτάνει ακόμη και στο 80% να πρέπει να πληρώσει, μαζί με την προκαταβολή μάλιστα του φόρου, αναφέρομαι, ναι, στο κράτος. Ναι, αυτό θα συμβεί, κυρία Μαύρου, γιατί οι επαγγελματίες, πώς να το πω, την πάτησαν. Με ποια έννοια? Ναι. Στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, mm-hmm, που αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με όλο το τουριστικό γίγνεσθε του νησιού μας ή της Ελλάδος γενικότερα, mm-hmm, για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Ναι. Θελήσαν λοιπόν να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα του χρόνου, όσοι μείνουν ανοιχτοί, όσοι δεν αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα που είπατε, να οδηγηθούν τελικά σε κλείσιμο, mm-hmm, θα αυξηθούν οι τιμές τουλάχιστον με 20-25% έως 30%. Δεν καλό αυτό, θα φαίνονται μεν όλα, θα φαίνονται όλα, αλλά θα είναι απλησίαστα. Μάλιστα. Αυτό έχει να γίνει, γιατί, όπως ξέρετε, ένα κατάστημα εστίασης δεν είναι ένα ξενοδοχείο που να πει ότι το Μάιο έχω τον καφέ 2,5 ευρώ και τον Αύγουστο τον πάω 4. Ναι, ναι. 2,5 τον έχει το Μάιο, 2,5 τον έχει τον Αύγουστο. Ναι, ναι. Καταλάβατε? Ναι, ναι. Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως, αυτό που λέτε, που κατανοούν νομίζω οι περισσότεροι, ότι από τη στιγμή που, ειδικά και με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών που είχαμε, κάποια νησιά και τώρα όλα, ότι αυτά δεν μετακυλήθηκαν στις τιμές, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι επαγγελματίες, ναι, γιατί ο κόσμος δεν παίρνει όλα τα προϊόντα για να το δει αυτό το... Είναι γεγονός, κυρία Μαύρου. Ναι. Είναι γεγονός. Αυτό... Άλλωστε δεν είναι και εύκολο, μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο ένα μαγαζί εστίαση να αλλάξει τιμή από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει τυπώσει, ναι, τιμοκαταλόγους, σωστά. Έχει τα προγράμματα της παραγγελιοληψίας, λειτουργεί έτσι, έχει ταμπέλες, έχει πινακίδες. Είναι,
είναι μια μεγάλη διαδικασία. Δεν μπορεί να αλλάξει τιμέ από μια στιγμή στην άλλη. Ναι, ναι, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Έχετε δίκιο, είναι πολλά τα προϊόντα που παρέχονται. Και αυτό έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, και αν ο συνάδελφός του δεν το κάνει, δεν θα μπορεί να το κάνει, έστω και αν το καταλάβει και να μπορεί να το κάνει και να προλαβαίνει. Αυτά θα ανέβουν, κυρία Μαύρου, όλα μαζί του χρόνου. Θα το δείτε ότι, σας το λέω από τώρα, δεν είμαι προφήτης κακών, ναι, αλλά η αίσθησή μου και η γνώμη μου αυτή είναι ότι θα μετακυληθεί εκεί. Δηλαδή πήραν το ρίσκο οι επαγγελματίες, προσπάθησαν να είναι ανταγωνιστικοί, την πληρώσανε και δεν θα το κάνουν αυτό στη συνέχεια ξανά. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό ξέρετε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και σε ξένους επισκέπτες. Γιατί εσείς θα είστε ίσως ο ιδανικότερος να μας πει. Για παράδειγμα τον Αύγουστο ακούω από όλους ότι μπορεί να είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην Άξο, αλλά δεν ήταν το αποτέλεσμα των εισπράξεων αυτό που αναμενόταν. Κυρία Μαύρο, θα σας μιλήσω ειλικρινά, όπως πάντα μιλάω εκ μέρους του Συλλόγου. Οι μήνες οι άλλοι ήταν καλοί. Δηλαδή και ο Ιούνιος ήταν καλός, ο Μάιος ήταν τραγικός. Θυμάστε και την απεργία που έγινε, ναι, και τις κακοκαιρίες και όλα αυτά, ο Μάιος ήταν τραγικός. Ναι. Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος ήταν καλοί μήνες. Μάλιστα. Ο Αύγουστος όμως, που εκεί έπρεπε να κάνουμε το πικ και εκεί όπως αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη είναι μεγάλα, ναι, και μία μείωση της τάξης του 10% είναι ή σημαντική. Του 20% της πράξης είναι πάρα πολλά χρήματα, ναι, για μια επιχείρηση. Ναι. Ο Αύγουστος λοιπόν δεν έκανε το πικ που περιμέναμε όλοι. Αυτή η κίνηση που πραγματικά έτσι ήτανε δεν μεταφράστηκε στα ταμεία των επιχειρήσεων. Εγώ τώρα ρωτώ ακριβώς αυτό, ότι για φανταστείτε, εγώ λέω, το απεύχομαι, αλλά λέω για φανταστείτε η ίδια κατάσταση να δημιουργηθεί του χρόνου τον Αύγουστο και να έχουμε και τις πιθανές αυξημένες τιμές της εστίασης. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα και θα είναι και έτσι, κυρία Μαύρου, γιατί ο Έλληνας που είναι ο πλέον, ας πούμε, ο πιο συχνά ταξιδεμένος επισκέπτης του Αυγούστου δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή οι Έλληνες πότε θα σηκώσουν κεφάλι, αν σηκώσουν ποτέ. Τουλάχιστον του χρόνου δεν θα το έχουν κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και του χρόνου θα είναι ίδια έτσι και χειρότερα βέβαια αν οι τιμές είναι υψηλότερες και όπως καταλαβαίνετε αυτό πάει και παραπάνω. Δηλαδή όταν δεν έχει ένα μαγαζί δουλειά, μειώνονται και οι θέσεις εργασίας, μειώνονται και οι προμηθευτές, όλα μειώνονται. Η δυνατότητα πληρωμής φόρων και άλλων. Βεβαίως. Κυρία Μαύρο, εγώ ξέρω ότι οι φόροι μπαίνουν σε γεμάτες καρέκλες, δεν μπαίνουν σε άδειες καρέκλες. Όταν λοιπόν αδειάσουν τα μαγαζιά, δεν θα μπορούν ούτε φόροι να εισπράττονται, ούτε τίποτα να αποδίδεται. Θέλω όμως να κλείσουμε με κάτι άλλο. Και επειδή και χθες και σήμερα είχα την ευκαιρία να μιλήσω για γαστρονομία, για το πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύεται η γαστρονομία ενός τόπου και όλα αυτά που εσείς τα ξέρετε καλύτερα και ξέρω ότι και σας σύλλογος έχετε κάνει και στο παρελθόν. Τώρα τελευταία δεν ασχολείστε πολύ σαν σύλλογος. Πάρα πολλά και events και εκδηλώσεις με επίκεντρο τη γαστρονομία. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κύριε Παπαδόπουλε αν κάνω λάθος, περιμέναμε όλοι με αγωνία το αναβληθέν το περσινό καλοκαίρι Φεστιβάλ Γαστρονομίας Νάξου να γίνει φέτος. Αυτά είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής όταν αυτή συνεδρίασε πριν κάποιους μήνες. Μάλιστα, ανατέθηκε και με απευθείας ανάθεση η διοργάνωσή του σε κάποιο συμπολίτη μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είδα τίποτα και ξέρετε το άφηνα το θέμα να ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβρης γιατί λέω μπορεί να γίνει 1η Οκτώβρη, 2 Οκτώβρη. Εγώ δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Ναι. Γιατί για δεύτερη φορά να βάλετε αυτό? Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ο χρόνος μας είναι πολύ μικρός. Όσον αφορά αυτό που είπατε ότι για όλα αυτά τα οποία μιλάγαμε πολλά χρόνια εμείς πριν, μια δεκαετία τουλάχιστον και παραπάνω, τώρα γίνονται πράξη από τους ανταγωνιστές μας, ναι, έχω να σας πω ότι όντως με διακατέχει μια πικρία γι' αυτό, αλλά απ' την άλλη ένας σπόρος όσο εξαιρετικός και αν είναι, σε ένα άγωνο χωράφι και με ακατάλληλες συνθήκες δεν θα φυτρώσει ποτέ. Όσον αφορά τώρα το φεστιβάλ, κυρία Μαύρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν είναι ένα πυροτέχνημα.
το φεστιβάλ πρέπει να έρθει, ένα φεστιβάλ γαστρονομίας πρέπει να έρθει να δέσει σε μια ολόκληρη προσπάθεια που θα έχει κάνει πράξη και πίστη τη γαστρονομία πρώτα απ' όλα στην τοπική κοινωνία και μετά κατ' επέκταση και στους επισκέπτες. Γιατί κάτι ψεύτικο, κάτι στιγμιαίο, κάτι λαμπερό μεν, αλλά όχι να διαρκεί, θα περάσει, θα ξεχαστεί αμέσως. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν το φεστιβάλ να έρθει σαν αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας. Δηλαδή εσείς δεν είσαστε και από εκείνους που το περιμένατε διακαώς, αν δεν έχει στηθεί με αυτόν τον τρόπο, όπως λέτε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό καθ' αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή οι 2, οι 3, οι 5 μέρες. Μάλιστα. Εμείς, κυρία Μαύρου, το τέλος του 2015, όταν μας κάλεσαν στο Δήμο να υποβάλουμε πρόταση για το φεστιβάλ που θα γινόταν μέσα στο 2016, και το λέω πρώτη φορά δημόσια αυτό, φέραμε τότε τον κύριο Καρούμπα το Μίλτο, τον τότε πρόεδρο της Διεύθυνσης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε την παγκόσμια θέση του ΣΕΦ από μία ψήφο. Μάλιστα. Τον φέραμε με δικά μας έξοδα στο Δήμο Νάξου και φέραμε, και επειδή μας ζήτησαν τότε και μία εταιρεία που να έχει εμπειρία από τέτοιες δράσεις, φέραμε και μία πάρα πολύ καταξιωμένη εμπειρία. Κάναμε ένα ολόκληρο σχέδιο, οτιδήποτε τους ζήτησαν, τους ζήτησαν ρεκόρ Guinness, τους ζήτησαν junior chef διαγωνισμό, τους ζήτησαν καθιέρωση πιάτων, τους ζήτησαν χίλια πράγματα. Ναι. Έγινε ανάλυση πώς πρέπει να γίνουν και πότε πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Έγινε ένα χρονοδιάγραμμα, είχαμε συνέντευξη τύπου τότε στη Χορέκα του 2016 υποτίθεται, με δημοσιογράφου, με χίλια δύο πράγματα, δεν χρειάζεται να τα λέω. Ναι. Και από εκεί και πέρα το θέμα πάγωσε αντί να αναπτυχθεί. Καταρχήν, όπως θυμάστε, στο άγγελμα του γαστρονομικού φεστιβάλ, ναι, βραβεύσαμε τόσο τον κύριο Βεβαίως, και εσείς και επιχειρηματίες. Όσο και τον κύριο Λιανό, γιατί επιτέλους αντιληφθήκαμε ότι αυτά που λέγαμε όλα τα χρόνια θα γινόταν πράξη. Έτσι, έτσι. Τίποτα δεν έγινε. Δυστυχώς εμείς, κυρία Μαύρου, δεν είναι ότι, όπως είπατε, έχουμε σταματήσει ή απέχουμε. Εμείς τη γαστρονομία τη βιώνουμε κάθε μέρα στο πετσί μας, mm-hmm, και είμαι περήφανος για τους Ναξιώτες επαγγελματίες, γιατί πραγματικά κάνουν μεγάλες προσπάθειες και έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Η γαστρονομία στην Άξο είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα σε επίπεδο marketing που είναι μέρος του το φεστιβάλ, ναι, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είδατε, μάλιστα, το παράδειγμα της Αμοργού. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς. Πήραν και συνεργάτες πολλούς από αυτούς. Το συνδέσανε με ένα πολύ επίσης σημαντικό γεγονός και πράγματι μου έλεγε, αν ακούσατε χθες, ο Δήμαρχος Αμοργού, ότι και το CNN και το Euronews και πάρα πολλά ξένα δίκτυα μετέδωσαν, ναι, όλο αυτό. Εμάς, κυρία Μαύρου, δεν μας στέλνουνε. Εμείς είχαμε το πρόγραμμα Ανάξος Γεύσης και Πολιτισμός. Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως το πιο καινοτόμο πρόγραμμα σε μια δράση που έλαβαν μέρος 5 κράτη. Τα ξέρετε, τα έχετε γράψει. Mm-hmm. Κανένας δεν μας πίστεψε. Κανένας δεν μας βοήθησε. Κανένας δεν μας πήρε από κοντά. Δεν πειράζει όμως. Ας είναι καλά. Ας τα κάνουν κάποιοι άλλοι όταν θα γίνουν όπως θα γίνουν, έστω και αν γίνουμε τελευταίους. Εμάς μας θέλουν, κυρία Μαύρου, μόνο όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι. Όταν έρθουν κάποιοι που θέλουν να τους προσφέρουν μια φιλοξενία, να τους ταΐσουν κάπου, τότε σας θυμούνται. Μας καλούν. Μάλιστα. Και μας ζητούν τη βοήθειά μας. Που και αυτό τώρα μας το κόψανε, γιατί τους το κόψαμε εμείς στον αέρα, γιατί τους είπαμε ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε άλλο, μόνο αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι μεγάλο το θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα και κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα μιλήσω και με τον Αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο στην Τουριστική Επιτροπή, τον κύριο Λιανό, να δούμε τι έχει να πει και εκείνος για όλα αυτά που μας είπατε και είναι σημαντικά. Ναι. Αλλά και για το ίδιο το φεστιβάλ γαστρονομίας που για δεύτερη χρονιά δεν υλοποιείται. Σας είπα, κυρία, ναι, Μαύρου, το φεστιβάλ πρέπει το να κατάλαβα, είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας. Το κατάλαβα. Είναι κατανοητό και έτσι θα το θέσουμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Ίσως, κυρία Μαύρου, εμείς δεν έχουμε αυτό που μπορεί να προσφέρει ο κάθε αεριτζής που μπορεί να έρθει και να λέει φούμαρα και να πείσει. Ίσως εμάς δεν μας θέλουν γι' αυτό, δεν μας αναγνωρίζουν,
Τι να πω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Δικαίωμά τους είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Θα μου δοθεί ευκαιρία όμως, γιατί πραγματικά είπατε κάποια σημαντικά τώρα στο τέλος που πρέπει, αξίζουν σχολείων. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαδόπουλε. Εύχομαι ότι το καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οι ναξώτες στα καταστήματα της εστίασης βλέπουν κάθε μέρα ότι το επίπεδο ανεβαίνει. Έστω και μόνοι μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι καλό πάνω απ' όλα γιατί, για το επίπεδο γενικότερα έτσι που έχει να κάνει με την άξο στο σύνολό της. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.